λέγεται αυτό το καλά, όπως βλέπετε, έχει κάποιες διαφοροποίησεις. Στην τέταρτη εκεί καρέκλα, δίπλα στο Στέλιο Κουδουνάρη, θα κάτσει ένα κορίτσι, το οποίο η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε στο My Style Rocks είχε 300 followers. Όταν έφυγε από το My Style Rocks είχε 60.000 followers, άρα κάτι έκανε καλά. Απογείωσε πραγματικά αυτήν την παραμονή της στο παιχνίδι μας εδώ στο My Style Rocks. Ήταν από τις πρώτες ατάκες αυτή, θυμάμαι, το «δείτε το γιατί δεν θα το ξαναδείτε». Την είδατε, αλλά τώρα την ξαναβλέπετε εδώ, στον τόπο του εγκλήματος, η Εμιλία Βόντος. Running back to me, put it in a face, pay attention to people. Αλήθεια, Εμιλία, κάτσε εδώ και θέλω να σε ρωτήσω. Εμιλία μου, τι κάνεις? Τι γίνεται? Και πού πηγαίνεις σήμερα, Εμιλία, καλώς όρισες. Στον αέρα πάντα, γιατί είχε ένα πρόβλημα πάντα με την εμφάνιση. Μην τη χαλάσουμε, μήπως τσαλακωθεί. Είχε διάφορα θέματα το Εμιλιάκι μου. Έλα, λέγε. Αγάπη μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς είναι τώρα αυτό, αυτή η πασαρέλα που έκανες? Διαφορετική. Διαφορετική. Βέβαια. Ναι. Σου λείπει όμως από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ. Εγώ είμαι πολύ συνδεδεμένη με το My Style Rocks. Μ' αρέσει. Το ζω, κάθε φορά το ζω. Ακόμα και όταν βλέπω τις παίκτρες από άλλη οπτική γωνία. Οπότε σήμερα θα δω έτσι πολύ ωραία πράγματα. Ευελπιστώ. Εύχομαι. Να, για δες. Θα είμαι έτσι όπως με θυμάστε, λίγο πιο χαλαρή, ίσως θα δούμε. Λίγο πιο χαλαρή, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Είσαι πάντα η Εμιλία Βόντος. Πήγαινε να κάτσεις δίπλα στους κριτές. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία να περάσουμε σήμερα, καλά να περάσουμε σήμερα, Εμιλία μου. Για να δούμε, εκεί θα σε υποδεχτεί ο κύριος Κουδουνάρης, θα τρελαθώ εγώ. Περάστε, σας κυρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη υποδοχή. Καλώς ήρθατε. Η Ευελίν μας και ο Λάκης μας. Πάρα πολύ. Επιτέλους γνωρίζω. Γεια σου, είμαι ο Λάκης. Μου. Και αφού λοιπόν οι τέσσερις κριτές πήρανε θέση, θα σας δώσει, φαντάζομαι, πολύτιμες συμβουλές, ειδικά όσον αφορά στα social media, η Εμιλία μας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μέρος, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη αγωνία από τα κορίτσια, δεδομένου ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει καμία διαγωνιζόμενη η οποία να έχει ασυλία. Τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν αποφασίσει οι κριτές, θα τα δούμε όλοι μαζί σε λίγο.